Διάβαζα ένα δελτίο από την περιφέρεια χθες ότι με την υπογραφή που έβαλε ο Περιφερειάρχης ότι θα έχουμε την χρηματοδότηση 6 νέων έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Κρήτη ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε προηγηθεί και μία ανακοίνωση από το Δήμο Χερσονήσου για την διαδικασία αυτή της διαχείρισης δηλαδή των βιοαποβλήτων από τους οικιακούς κάδους μέχρι τους καφέ κάδους οι οποίοι θα τοποθετηθούν απ' έξω. Είναι ένα θέμα και μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει γιατί το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε τα τελευταία 2 χρόνια όταν μιλάμε για κυκλική οικονομία ότι είναι κάτι το οποίο έχει να μας δώσει πολύ περισσότερα πράγματα για τα σκουπίδια τα οποία παράγουμε, δεν τα παράγει το σύμπαν από μόνο του, εμείς τα παράγουμε αυτά. Και βέβαια ο καλύτερος τρόπος είναι να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε. Έτσι λοιπόν θα υλοποιηθούν έργα στους Δήμους σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και στο Ηράκλειο, Γιαρχή και στη Σιτία και στη Χερσόνησο, Φόσδα Βόρειας Παιδιάδας και στο Μαλεβίζη και στη Φεστό και στη Σιτία και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Καλό την κυρία Καργάκη Ελένη και την καλημερίζω. Είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και υπεύθυνη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. Κυρία Καργάκη, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά εσείς? Και μπορείτε να... μπορείτε... καλά τα είπατε μέχρι τώρα, αλλά θέλω να συνεχίσω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα εντάχθηκαν τώρα. Στο προηγούμενο διάστημα έχουν ενταχθεί και άλλα έργα που αφορούν τη διαχείριση βιοαποβλήτων, όπως και πράσινα σημεία. Όλα αυτά τα έργα αφορούν την διαλογή στην πηγή των αποβλήτων. Δηλαδή περνάμε στο νέο μοντέλο που είχε προβλέψει ο περιφερειακός σχεδιασμός, που το μισό τουλάχιστον των παραγόμενων αποβλήτων θα πρέπει να διαλέγεται, να διαχωρίζεται από τους πολίτες στην πηγή. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα οργανικά που παράγονται στην κουζίνα των σπιτιών και τα οποία θα πρέπει να μπαίνουν σε ξεχωριστούς καφέ κάδους, τους οποίους θα πρέπει να μαζεύουν απορριμματοφόρα ειδικού τύπου. Οπότε όλοι οι Δήμοι μπήκαν σε μια διαδικασία να ενταχθούν σε πράξη χρηματοδότησης, αφού υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν αυτό το πολύ ακριβό εξοπλισμό. Στην παρούσα φάση λοιπόν εντάχθηκε το Ηράκλειο, Χερσόνησος, το Μαλεβίζι, η Φεστός, η Σιτία, Μινώα Παιδιάδος. Αλλά μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί, σας έχω πει, και σε προηγούμενες χρηματοδοτήσεις, πάλι από το ΠΕΠΑ αλλά και από το ΗΜΕΠΕΡΑ, και άλλοι δήμοι όπως είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο, γενικώς δηλαδή δήμοι, έχουμε δήμους σε όλη την Κρήτη οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί και έχουν προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Στην παρούσα φάση αυτό που τέλος πάντων μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχει έτσι ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Συνολικά με την προηγούμενη πρόσκληση έχει φτάσει στο 1.800 μόνο για τα βιοαπόβλητα και η Χερσόνησος 1.200.000, τα οποία περιλαμβάνουν μέσα εκτός από τον εξοπλισμό, δηλαδή απορριμματοφόρα ειδικού τύπου, πλυντήρια των κάδων, τους καφέ κάδους, οικιακούς κομποστοποιητές, οικιακούς κάδους για, μέσα στο σπίτι των πολιτών. Έχουμε και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Πολύ σημαντικό, ήταν ένα κομμάτι του προϋπολογισμού που ήταν υποχρεωτικό αυτό για να μπουν στη διαδικασία οι πολίτες, να μάθουν ότι πρέπει να τα ξεχωρίζουν. Και το επόμενο βήμα που έχει και η περιφέρεια αναλάβει να προχωρήσει και να προωθήσει είναι το κομμάτι του πληρώνω όσο πετάω. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι όλοι, και ισχύει και στο εξωτερικό. Θα μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε πιλωτικά με το Δήμο Ηρακλείου και Χανίων. Θα μπει όμως και η Χερσόνησος, έχει προμηθευτεί και αυτή τον εξοπλισμό, και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος, για να υπάρχουν συστήματα έξυπνου εξοπλισμού τα οποία θα ταυτοποιούν και το χρήστη που πετάει τα σκουπίδια και θα ζυγίζονται τα σκουπίδια που πετάει και θα
Υπάρχουν GPS στα απορριμματοφόρα που θα μπορεί να τα παρακολουθεί ο κάθε φορέας διαχείρισης για να βλέπει τις διαδρομές, και κάρτες πάνω στους κάδους, sensors που θα δείχνουν αν είναι γεμάτος ο κάδος για να πηγαίνει το απορριμματοφόρο να αδειάζει. Και ταυτόχρονα η περιφέρεια έχει φτιάξει κάποιες πλατφόρμες, κάποιες θα εκχωρήσει στους δήμους για να μπορούν να παρακολουθούν τα αδειοαπόβλητά τους, κάποιες άλλες θα κρατήσει η περιφέρεια για να μπορεί να ελέγχει όλη αυτή η διαδικασία και να παρακολουθεί τους στόχους που είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε μέσα από τον περιφερειακό σχεδιασμό, και το οποίο θα οδηγήσει ουσιαστικά και πέρα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διαδικασία του να μειωθούν τα απόβλητα που πηγαίνουν προς τα ΦΥ και επομένως και τα πρόστιμα που θα αρχίσουν σιγά σιγά, τα τέλη, τα ΦΥ που λέμε ότι θα ξεκινάνε από φέτος και θα αυξήσουν πάρα πολύ το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας για τους πολίτες. Ναι, και αυτό θα είναι σε βάρος της δικής μας της τσέπης, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι εμείς πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι γίνεται. Μέσα σε αυτό τον γενικό σχεδιασμό και αυτά τα οποία μας είπατε, κυρία Καργάκη, θέλω να σταματήσω στο εξής. Όσο απλό και αν φαίνεται, από τα απλά μαθαίνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Πότε εγώ ως νοικοκυρά μέσα στο σπίτι μου θα έχω αυτό τον κάδο? Πώς αυτός ο κάδος, από πού θα ξεκινήσει το έξυπνο του πράγματος? Ο κομποστοποιητής που είπατε, πού θα τοποθετηθεί? Η καφέ κάδη, πώς στη συνέχεια θα λειτουργεί, δηλαδή η αλυσίδα αυτή? Αλλά κυρίως από πότε θα γίνει αυτό? Και βέβαια να μου πείτε, εγώ θα πρέπει ως δημότης του Δήμου Ηρακλείου να απευθυνθώ στο Δήμο ή στην περιφέρεια και να πω εμένα με ενδιαφέρει αυτό το σύστημα, ή υποχρεωτικά θα ενταχθούμε άπαντες? Κοιτάξτε, καταρχάς, όλη αυτή η διαδικασία, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρη τώρα, θα είναι άγνωστη σε όλους και φυσικά, όπως είπαμε, θα ακολουθήσουν πάρα πολλές καμπάνιες. Μα είμαστε τώρα μαθημένοι. Δηλαδή μας πήρε 5-6 χρόνια να μιλήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον διαχωρισμό των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, τα προβλήματα που υπήρχαν. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος αυτή την ώρα και ξέροντας και αυτό να είναι ενημερωμένος. Το κάνει στην πράξη, ακόμα και στην ανακύκλωση. Αυτό το θέμα μας αφορά όλους. Λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό? Λοιπόν, για πείτε μου πρακτικά, πότε θα κοιτάξτε, τα έχω? Οι πράξεις εντάχθηκαν. Μέχρι όμως να γίνει διαγωνισμή, να γίνει προμήθεια, υπολογίζω γύρω στους 6 με 8 μήνες ότι θα έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και θα λειτουργούν τα απορριμματοφόρα, θα υπάρχουν οι οδηγοί, θα μάθουν οι υπηρεσίες να δουλεύουν όλα αυτά τα συστήματα. Πιστεύω σε έναν χρόνο θα δουλεύει το σύστημα full. Οι πολίτες θα κληθούν τέλος δηλαδή του 2000... για να παραλάβουν εξοπλισμό. Τέλος δηλαδή του 2022, λέμε, αν πάνε όλα καλά, ότι... Ναι. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν, οι πολίτες? Οι πολίτες, νομίζω για αρχή, γιατί ο εξοπλισμός προφανώς δεν θα φτάσει σε όλους από την αρχή. Οι προμήθειες αυτές θα ανανεώνονται κατά διαστήματα. Ναι. Περισσότερο εκείνοι που θέλουν να συμμετέχουν θα δηλώσουν συμμετοχή, φαντάζομαι, στην αρχή εθελοντικά, αλλά σιγά σιγά αυτό θα γίνει υποχρεωτικό. Σταδιακά γίνεται για να το μάθει ο κόσμος και για να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να συμμετέχουν όλοι και να πάρουν τους κάδους και να τους αφήσουν να μην είναι ανενεργοί. Οπότε θέλουμε στην αρχή εκείνους που είναι ευαισθητοποιημένοι ή θα ευαισθητοποιηθούν για να συμμετέχουν ενεργά, θα πάρουν τον κάδο τον εσωτερικό στο σπίτι τους. Και με αυτό τον κάδο και με ειδικές σακούλες θα μεταφέρουν τα απόβλητα συγκεκριμένες μέρες στους καφέ κάδους. Από εκεί πέρα αναλαμβάνει ο κάθε Δήμος το πρόγραμμά του, θα ενημερώνει και για τις διαδρομές και για τα σημεία προφανώς που θα τοποθετηθούν, δεν θα τοποθετηθούν παντού. Και φυσικά και σε κάποια κεντρικά σημεία μέσα στην πόλη, για το Ηράκλειο μιλάω, και οπότε και εκεί πέρα έχουμε μικρότερο απορριμματοφόρο για να περνάει μέσα από τα στενά. Όλο αυτό το σύστημα θα δουλέψει. Η διαχείριση των βιοαποβλήτων μετά θα γίνεται στο Δήμο Χερσονήσου. Μάλιστα. Εκεί είναι δηλαδή η μονάδα που θα δέχεται τα βιοαποβλήτα και εκεί θα παράγεται στην πραγματικότητα από αυτό το ξεχωριστό, το διαλεγμένο οργανικό, μια πάρα πολύ καλής ποιότητας κόμπος, το οποίο μετά από εκεί ο φορέας Χερσονήσου θα αναλάβει να το κάνει ένα εμπορικό προϊόν.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι, πώς, γιατί και βεβαιότατα με εμπορική αξία και όλα τα υπόλοιπα όλων αυτών που κουβεντιάζουμε, αλλά το ζητούμενο είναι ένα και σταματάω μόνο σε αυτό, τουλάχιστον για αυτή την ώρα, κυρία Καργάκη, την ανάγκη ο καθένας από εμάς να βάλει το λιθαράκι του, μπας και σώσουμε το περιβάλλον, σώσουμε την ίδια μας τη ζωή, μπας καταφέρουμε και αφήσουμε, αν τα καταφέρουμε, κάτι στα δικά μας τα παιδιά, γιατί εμείς οι ίδιοι τα έχουμε καταδικάσει. Ναι, μακάρι να πετύχει αυτό το σύστημα, γιατί εκτός του ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω, σας υπαρχίζουν πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα αλλά και μεγάλο κόστος διαχείρισης. Οπότε εκείνος που θα μπει πιο γρήγορα στη διαδικασία θα μπορέσει να έχει και μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Αυτό θα το εφαρμόσουν οι φορείς διαχείρισης. Μάλιστα. Να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε σιγά σιγά, να δούμε τι στην ευχή γίνεται και πώς θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε να σώσουμε πράγματα. Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες που μας δώσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Καργάκη.